Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το In Κεφαλονιά συνεχίζει τις προεκλογικές συνεντεύξεις με υποψηφίους βουλευτές που είχε ξεκινήσει από τις πρώτες εκλογές της 6 Μαΐου. Σήμερα και εν όψη των εκλογών της 17ης Ιουνίου, έχω δίπλα μου την επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλη νικήτρια των εκλογών της 6 Μαΐου, κυρία Αφροδίτη Θεοπευτάτου. Γεια σας, κυρία Θεοπευτάτου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Να τονίσω και στους τηλεθεατές ότι οι συνεντεύξεις θα είναι 35 λεπτές. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Θα ξεκινήσω πρώτα από τις ελαφρές, ώστε να... πώς αισθανθήκατε που βγήκατε, που εκλεγήκατε στις 6 Μαΐου βουλευτής του νησιού? Το περιμένατε, θέλω να ρωτήσω. Μεγάλη συγκίνηση καταρχήν, γιατί το... Η πραγματικότητα είναι ότι αφενός ο κόσμος εμπιστεύθηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το πρώτο κόμμα της αριστεράς που έβαζε θέματα σοβαρά διακυβέρνησης και διεξόδου από αυτή την κρίση. Και κατά δεύτερο ήταν η δυναμική του ίδιου του αυτού καθ' αυτού του ψηφοδελτίου μας, με τις τρεις ισότιμες προσωπικότητες νομίζω που το αποτελούσαν, και καταδείχνει μία κοινωνική πορεία συγκεκριμένη μέσα στο όνομά μας, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Δηλαδή ήταν αποδοχή αφενός με το προγράμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου την προσωπική μας επιτυχία και των τριών συμποψηφίων. Και ουσιαστικά ήταν χωρίς, ας πούμε, εκλογικό κέντρο έγιναν... Δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για κάποιο κεντρικό γραφείο. Με τις ίδιες δυνάμεις το παλέψαμε, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στο νομό μας, στην Ελλάδα. Τώρα που είστε επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνεστε κάποιο επιπλέον βάρος, γιατί τότε ήταν, φαντάζομαι, πιο ανάλαφατο. Τώρα που είσαστε επικεφαλής, που είσαστε οι εκλεγμένοι από τις πρώτες εκλογές, ναι. Είσαστε το, ας το πούμε, το άλογο που τρέχει. Αισθάνεστε κάποιο βάρος, σας ψυχολογικά σας πιέζει βάρος, αυτό? Δεν θα το έλεγα βάρος, δηλαδή έχω συναντήσει τέτοια αποδοχή από τον κόσμο, που αυτό μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω. Δεν θα το έλεγα βάρος, επειδή προέρχομαι από αυτή την κοινωνία, δουλεύω 30 χρόνια εδώ και είμαι κομμάτι αυτής της κοινωνίας που έχω δεχθεί όλες τις πιέσεις των τελευταίων χρόνων. Είμαι μισθωτή, ψηλούς φόρους, μου έχουν μειώσει σχεδόν πάνω από 40% το μισθό μου. Νομίζω ότι είμαστε τα πρόσωπα που έχουμε τα ίδια προβλήματα με το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Δεν θα το έλεγα πραγματικά βάρος, περισσότερο είναι η αγωνία μου να έχω συνεχή διάλογο με τον κόσμο, με τον κόσμο των κινημάτων, με τον κόσμο των πολιτών που παίρνουν πρωτοβουλίες κατά του μνημονίου, κατά των χαρατσιών. Εκεί θέλω να συνεχίσω αυτό το κοινωνικό διάλογο που έχουμε ξεκινήσει, και αυτό είναι και το ζητούμενο για μας. Δηλαδή, χωρίς αυτόν τον κόσμο δεν κάνουμε τίποτα. Αφενός, μεν, δηλαδή, έχουμε πρώτοι από το χώρο της αριστεράς, κάναμε συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας, αλλά διακυβέρνηση δεν ισούται με εξουσία. Τα κέντρα της εξουσίας, να, είναι αλήθεια, το ξέρετε, είναι διαφορετικά από τα πολιτικά πρόσωπα. Για μας, εμείς έχουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης και η εξουσία είναι στο λαό, είναι στον κόσμο που βγαίνει στις πλατείες, στα κοινωνικά κινήματα, στις πρωτοβουλίες πολιτών και στις τοπικές κοινωνίες, που θέλουμε να αναδείξουν τα προβλήματά τους και όχι μόνο να μας αποδεχτούν, αλλά να μας κάνουν αυστηρή κριτική και να λογοδοτούμε σε αυτούς. Δηλαδή, πιστεύω ότι την επαύριο των εκλογών αρχίζει μεγαλύτερος αγώνας για αυτό το λόγο. Να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, γιατί αυτό είναι το οξυγόνο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος. Τώρα που πάτε και για τον κόσμο και την απήχηση. Δεν ζητάμε δηλαδή την ψήφο και μετά στις επόμενες εκλογές θα μας ξαναδεί. Ναι. Μας ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου, των γερόντων στα καφενεία, των ανθρώπων. Λέτε δηλαδή ότι θα έχετε μια συνέπεια όσον αφορά και την παρουσία σας. Είμαι κομμάτι της κοοινωνίας. Δεν ξέρω αν είδατε στις τηλεοράσεις
πήγαν λέει κάποιοι πολιτικοί στα σούπερ μάρκετ και εκπλαγήκανε ναι. για το τι λίγα πράγματα μπορεί να πάρει κανείς. Ναι. Αυτό το ζω εγώ καθημερινά ναι. ναι. για την οικογένειά μου. Ας πούμε, σας ναι. πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν είναι καινούργιο για μένα, δεν έχω εκπλαγεί τώρα αυτές τις μέρες. Ο κόσμος, μου είπατε για τον κόσμο και την απήχηση που έχετε. Έχετε καταλάβει, βλέποντας ότι έχετε ένα ρεύμα, ότι έρχεται να σας προσεγγίσει, ίσως πιστεύοντας ότι θα έχει κάποια ωφέλη από αυτή την προσέγγιση, ή δεν έχει συμβεί αυτό? Αυτό δεν έχει συμβεί πραγματικά. Δηλαδή, νομίζω ότι εκτός από τη συγκεκριμένη οικονομική κρίση που έχουμε, η αγωνία του κόσμου και το ζητούμενο είναι αλλαγή γενικότερα του πολιτικού σκηνικού. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή τον βουλευτή να τον βλέπεις να σου κάνει ένα ρουσφέτη. Mm-hmm. Καταλαβαίνει, ο κόσμος είναι πολύ πιο όριμος από εμάς. Mm-hmm. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να έρθει στον βουλευτή για να του διορίσει το παιδί, mm-hmm. γιατί η ανεργία, κυρίως εσάς τους νέους, είναι mm-hmm. πάρα πολύ ψηλή. Mm-hmm. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να σε εμπιστευτεί ότι θα πάρεις μέτρα για την ανεργία, mm-hmm. οπότε να μπορέσει να βρει δουλειά το παιδί του, το ανήψει του κτλ. Mm-hmm. Και δεν έχω, να σας πω την αλήθεια, τέτοια θέματα και ούτε θέλω να αναπτυχθώ και... μέσα από αυτά. Το, για το καλό είναι να μην έχεις. Δεν μπορείς να υποσχεθείς. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ και σε αυτούς που με ψήφισαν και σε αυτούς που δεν με ψήφισαν είναι, επειδή με ξέρει η κοινωνία, ότι είμαι άνθρωπος που δουλεύω τίμια και ανιδιοτελώς 30 χρόνια στο νομό, το ίδιο θα πράξω. Δεν θα γίνει κάτι άλλο σε σχέση. Θα δουλέψω με αγάπη και με τιμιότητα. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Μάλιστα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι άλλο. Γυρίζω τον χρόνο πίσω και πάω μερικές εβδομάδες πίσω. Έχετε μόλις εκλεγεί βουλευτής Κεφαλονιάς και κάνετε μια δήλωση σε αθηναϊκό ραδιόφωνο και τι έγινε να γυρίσουμε στην Δραχμή. Ναι. Κατηγορηθήκατε πάρα γι' αυτό. Πάρα πολύ και διασύρθηκα πάρα πολύ. Καταρχάς να ρωτήσω αν εξακολουθείτε να το πιστεύετε αυτό και τι έγινε. Ναι, θέλω να το αναλύσουμε αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι ήταν περίπου έτσι μια συνέντευξη μισάωρη του ραδιοφώνου. Με ρωτήσαν πάρα πολλά πράγματα για πάρα πολλά θέματα. Και η ερώτηση που μου είχαν κάνει για να απαντήσω αυτό έχει ενδιαφέρον και η ερώτηση. Εκείνες τις μέρες είχε καταθέσει ένα άρθρο ο Αλέκος ο Αλαβάνος που έβγαζε ορισμένα συμπεράσματα. Είχε καταθέσει τις απόψεις του και με ρωτήσαν αν το διάβασα και την γνώμη έπρεπε, ο οποίος έλεγε ότι, ότι και να βγούμε από το μνημόνιο και να έχουμε οικονομική ανάκαμψη, μοιραία, αυτό θα σημάνει την έξοδό μας από το ευρώ. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή θα φτιάξουν όλα στην κοινωνία, θα έχουμε, αλλά θα βγούμε. Και η απάντηση του και τι έγινε σήμαινε σε αυτό, ότι δηλαδή φανταστείτε ένα ιδεατό σενάριο να φτιάξει η οικονομία μας, αλλά να βγούμε. Και εκεί ήταν η απάντηση. Α. Ότι άμα φτιάξει η κοινωνία μας, τι έγινε. Α. Αλλά αυτό ήταν μία αποστροφή του λόγου, γιατί λέω και στη συνέχεια, ακριβώς στη συνέχεια, εξάλλου λέω, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν τους συμφέρει να μας βγάλουν. Γιατί ο Γιούνκερ πρώτος και μετά και άλλοι είχαν πει ότι η έξοδό μας από το ευρώ θα σημάνει τουλάχιστον τριπλάσιο κόστος από το χρέος μας. Δηλαδή, ενώ το χρέος ήταν τότε 370 δις, θα κοστίσει ένα τρεις να μας βγάλει. Άρα δεν τους συμφέρει. Άρα είναι ένα σοβαρό διαπραγματευτικό άτομο. Εξάλλου, και στη συνέχεια είπα, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να αλλάξουμε συσχετισμοί στην Ευρώπη και να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε σαν ισότιμο μέλος και όχι υπόδουλα, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Ουσιαστικά δηλαδή μου λέτε ότι όχι μόνο δεν είπατε ότι να γυρίσουμε στη Δραχμή, παρερμηνεύτηκε η δήλωσή σας. Βέβαια, και... ήταν μια αποστροφή του λόγου πάνω στην εκδοχή, ας πούμε, να το πούμε έτσι, του Αλαβάνου και συνέχισα με τη σκέψη μου. Επειδή από αυτή τη μισάωρη συνέντευξη, εγώ νόμιζα άλλα θα κρατήσουν, κρατήσαν αυτό. Διαφήμιση μου κάνω, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, στις εκλογές της 6 Μαΐου, δεν καταφέραν να έχουμε κυβέρνηση. Δεν καταφέραν τα κόμματα να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ναι. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο και
Κατά δεύτερον, να μου πείτε τι σας κάνει αισιόδοξη, ναι, ότι στις 17, στις 18 μάλλον Ιουνίου, μετά τις εκλογές δηλαδή, ότι θα καταφέρουν να τα βρουν για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το να είναι τόσο κοντά οι εκλογές, έχουν παγώσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα και δεν συμφέρει κανέναν αυτή η κατάσταση με τις συνεχόμενες εκλογές. Η βασική εξαγγελία μας είναι η καταγγελία του μνημονίου. Δεν πάει άλλο, δηλαδή, να συνεχιστεί αυτή η πολιτική των δύο μνημονίων. Οπότε, μοιραία, δεν θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση με εμάς, με μνημονιακές δυνάμεις και να συνεχιστεί το μνημόνιο και αυτά τα μέτρα λιτότητας που έχουμε. Mm-hmm. Ήδη, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ, με τη Δημάρχου καταρχήν, είχαν ξεκινήσει διεργασίες, θα μπορούσαν να είχαν σχηματίσει κυβέρνηση μνημονιακή, καθαρά. Ναι. Θα ήταν όμως προϋπόθεση ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ... Όμως, έθεσε μετά ο κύριος Κουβέλης θέμα ότι αν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν κάνω. Τι χρειαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, ότι με εσάς θα έχουμε μια μνημονιακή πολιτική, δηλαδή την επικυρώσουμε εμείς την πολιτική τους. Ναι, όχι, δηλαδή, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τον κύριο Κουβέλη, γιατί ουσιαστικά σας συμπεριελάμβανε μέσα σε μια κυβέρνηση, διότι εσείς ουσιαστικά αντιπροσωπεύατε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκείνη την περίοδο. Και αν θέλαν όμως να κάνουν κυβέρνηση, δεν θα τους δίναμε εμείς άλοθη. Ναι. Καταλάβατε τι λέω. Θέλανε και το άλοθη το δικό μας. Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση με δυνάμεις του μνημονίου να κάνουμε τη συνέχιση του μνημονίου. Ναι. Εμείς άλλα λέγαμε όμως. Πώς θα κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Ναι. Η άποψή μας είναι λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση της ευρύτερης αριστεράς είναι καταγγελία και ακύρωση του μνημονίου. Το πρώτο, το άλφα, δηλαδή μόλις σχηματιστεί η Βουλή. Αυτό. Δεν μπορούμε να. Το πρώτο το ζητούμε, θα σας πω. Εκ των όλων κάνουμε. Ναι. Όταν λέτε, γιατί έχουν ακουστεί τώρα τελευταία και από το κόμμα σας, ότι δεν θα είναι καταγγελία, πάμε για επαναδιαπραγμάτευση. Όταν λέτε εσείς καταγγελία, ότι πάμε και ακυρώνουμε το μνημόνιο. Διαδικαστικά πρέπει το μνημόνιο να ακυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Ναι. Πώς θα γίνει, με τη πλειοψηφία που θα έχει η Βουλή. Ναι. Και ελπίζουμε να γίνει αυτό άμεσα. Ναι. Και να καταγγελθούν οι συμβάσεις που περιέχονται μέσα στο μνημόνιο, είναι διάφορες συμβάσεις. Ναι. Το γεγονός ότι καταγγέλουμε πολιτικά και βγάζει η Ελληνική Βουλή αυτή την απόφαση, τι σημαίνει. Δείχνουμε στους εταίρους μας και στους συνυπογράψαντες την πολιτική βούλησή μας, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον εταίρο, τι πολιτική βούληση έχουμε. Mm-hmm. Απλά θα πρέπει να ξέρει και κάποιο το πιο απλό... βούληση του ελληνικού λαού είναι αντιμνημονιακή. Ναι. Δεν θέλουμε δηλαδή τον μνημόνιο. Αυτό τους δείχνουμε. Ναι. Και στη συνέχεια ξεκινάμε για τις σταδιακές συμβάσεις διαπραγμάτευση, γιατί μέσα στο μνημόνιο περιέχονται οι επιμέρους συμβάσεις. Και κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων που υποχρεωθήκαμε, υποχρεωθήκαν οι προηγούμενοι πολιτικοί να ψηφίσουμε εφαρμοστικούς νόμους για το μνημόνιο. Για κάποιους μας ακούει και μας βλέπει και δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, η επόμενη μέρα της καταγγελίας τι θα του φέρει. Τι θα του φέρει η καταγγελία. Το πρώτο, όπως σας είπα, δείχνουμε στη διπλωματική γλώσσα, να σας το πω έτσι, ποια είναι η πολιτική βούληση του ελληνικού λαού. Ναι. Είναι αυτή. Οπότε σε αντιμετωπίζει και συγκεκριμένα και ο εταίρος. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία διαπραγμάτευση σε κανένα μνημόνιο, το 1 και το 2, και όπως ξέρετε, οι πολιτικοί μας είπαν ούτε καν το διαβάσαμε. Να. Αυτά για μας είναι ανεπίτρεπτα. Οι ίδιοι δε Ευρωπαίοι είπαν ότι μας έκανε εντύπωση που δεν διαπραγματευτήκαν κανέναν όρο του μνημονίου. Να. Δηλαδή αυτό, να σας πω, το μνημόνιο ήρθε σαν επιστέγασμα ενός ανθρωπολιτικού συστήματος. Ήταν επιστέγασμα, γιατί δεν είναι μόνο το ζητούμενο αυτό, είναι και η πολιτική που μας έφτασε μέχρι εκεί. Νομίζω ότι έχει φτάσει αυτό το ανθρωπολιτικό σύστημα στα όρια του και ήταν το επιστέγασμα το μνημόνιο. Δηλαδή πλήρης αδιαφορία για τον ελληνικό λαό και καμία διαπραγμάτευση. Τι σημαίνει καμία διαπραγμάτευση.
όταν πήγαν οι πολιτικοί μας να υπογράψουν το μνημόνιο, mm-hmm. πώς θα διαπραγματευόντουσαν με τους Γερμανούς, ας πούμε, όταν ξέραν οι Γερμανοί ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί έχουν mm-hmm. πάρει κλίσες 30% από τη Siemens, γιατί ήδη είχε καταθέσει ο Χριστοφοράκος, αν θυμόσαστε, πριν υπογραφεί το μνημόνιο. Οπότε ξέραν ότι ξέρουν. Πώς, καταλάβατε τι λέω. Πώς θα διαπραγματευόντουσαν, με τι πρόσωπο. Μάλιστα. Η γνώμη μου είναι αυτή. Δεν διαπραγματευτήκαμε, λειτουργήσαμε υπόδουλα. Εμάς η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να λειτουργούμε ως ισότιμα μέλη, να αλλάξει ο συσχετισμός. Οι ευρωπαϊκοί λαοί μας υποστηρίζουν, θέλουμε mm-hmm. τη διαπραγμάτευση και με γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού mm-hmm. λαού. Δεν μπορεί να πληρώνουμε mm-hmm. εμείς για όλα αυτά, μόνο τα μεσαία και τα χαμηλά mm-hmm. στρώματα. Ωραία. Κάποιες, να τελειώσω. Το δεύτερο βήμα είναι το μνημόνιο, είναι μια σειρά συμβάσεων για να πληρωθεί ένα χρέος. Εμείς δεν το δεχόμαστε όλο αυτό το χρέος. Δεν είναι αυτό το χρέος, αυτό το ποσό, τα 300 τόσα δις, που ότι πρέπει να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν έχει γίνει αυτό το χρέος από αναπτυξιακά έργα. Η γέφυρα του έργα αναπτυξιακά. Mm-hmm. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμπεριέχονται πάρα πολλά δάνεια από την εποχή του πολέμου. Δεν τα οφείλουν οι Έλληνες πολίτες να τα πληρώσουν. Δεν εισβάλαμε εμείς σε καμία χώρα. Εδώ είχαμε κατοχική κυβέρνηση. Και δεν τα οφείλει ο ελληνικός λαός να τα πληρώσει. Αυτά. Επίσης, είναι πολλές συμβάσεις που γίναν για να δοθούν μίζες κάτω από το τραπέζι. Τα ελαττωματικά υποβρύχια που αποκαλύπτονται σιγά σιγά και όλος ο κόσμος υποψιάζεται ότι θα προκύψουν κι άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά δηλαδή. Το ημερολόγιο του Άκη του Τσοχατζόπουλου. Mm-hmm. Αυτά δεν θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός με τίποτα. Αυτό εννοούμε αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Έχετε υπόψη σας ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, εμείς είχαμε δανείς το λεγόμενο κατοχικό δάνειο, πρώτη φορά στον πλανήτη και στα χρονικά, κατεχόμενη χώρα δάνεισε τον κατακτητή για τις βλάβες του γερμανικού στρατού. Δεν ξανάγινε. Αυτό το δάνειο δεν έχει αποπληρωθεί ποτέ. Mm-hmm. Και το ξέρουν οι Γερμανοί αυτό το πράγμα. Σήμερα αποτιμάται, ας πούμε, περίπου σε 20 δις. Και τόσα είναι τα δις που μας έδωσε η Γερμανία. Mm-hmm. Κατά σύμπτωση. Θέλω να πω, ένα-ένα πρέπει να γίνει δημόσιος έλεγχος σε αυτό το χρέος, ότι δεν το οφείλει ο Έλληνας πολίτης. Έγινε αλλού. Ξέρετε, γιατί λένε, τι μας λέτε τώρα. Αλλού έγινε, στο Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ έδιωξε το δούνο του και σήμερα έφτασε το χρέος του στο 30% του αρχικού. Είμαστε όμως χώρα που μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς το δούνο του και ρωτάω να μου απαντήσεις. Έγινε, σας λέω. Ναι, στο Εκουαδόρ. Θέλω να πω ότι δεν είναι απίθανο, δεν είναι. Ναι. Γι' αυτό θα παλέψουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. 18 Ιουνίου. Ναι. Υποθετικά πάντα μιλάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Ναι. Θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα έχει πάρει και τον πόνους των 5 εδρών. Με ποιους θα συνεργαστεί? Με ποιους θα προσπαθήσει τουλάχιστον να συνεργαστεί? Ναι. Όπως είπαμε και πριν στο πρόγραμμά μας, πριν τις 6 του Μάη, και δεν άλλαξε αυτό τώρα, η γνώμη μας είναι ότι σήμερα, αυτή την κρίσιμη κατάσταση, μόνο τα κόμματα της ευρύτερης αριστεράς μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Δηλαδή πρέπει η αριστερά να παίξει κυρίαρχο ρόλο, οπωσδήποτε. Το ΚΚΕ όμως έχει πει ότι δεν θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε πρόταση γίνει για συνεργασία. Πρέπει να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει ο χώρος της αριστεράς μετά τις εκλογές. Ναι. Δεν είμαι και καλή στα προγνωστικά. Δεν μπορώ να εκτιμήσω, πώς να σας πω. Ναι. Αυτή είναι όμως η μόνη λύση που έχουμε σήμερα. Το καταλαβαίνει οποιοδήποτε ότι έχουν φθαρεί τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν πια να προσφέρουν πραγματικά στον ελληνικό λαό παρά μόνο λιτότητα και μέτρα και μέτρα και μέτρα λιτότητας στα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα. Ήδη υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της εξαθλίωσης. Υπάρχει ένα άλλο τμήμα που δεν είναι μεν στα όρια της εξαθλίωσης, αλλά βρίσκεται σε κατάθλιψη ότι φτάνει.
με τις συνεχείς με τα αντιλαϊκά μέτρα και πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι μια διακυβέρνηση από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Μιλάτε δηλαδή για μια κυβέρνηση της ευρύτερης αριστεράς. Ωστόσο όμως για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει και κάποιοι από το ΚΚΕ κάποιο, να συμμετάσχουν, έτσι. Δηλαδή γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά μετά. Έτσι. Ανάλογα με τα ποσοστά και του ΚΚΕ και της Δημάρχη και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, ναι. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Ναι. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς θα το κρίνει εκείνη τη στιγμή, γιατί νομίζω είναι στιγμή ιστορικής ευθύνης. Θεωρείτε δηλαδή εσείς ότι θα υπάρξει, ας πούμε, την επόμενη των εκλογών που θα πει το ΚΚΕ, εντάξει, ας το... Δεν μπορώ να το προκαθορίσω από τώρα, αλλά σας λέω... Γιατί μέχρι τώρα η στάση του ΚΚΕ είναι κάθετη σε αυτό. Ναι, μέχρι τώρα, γιατί εκ των πραγμάτων, οι εκλογές της 6 Μαΐου δεν θα μπορούσαν εκ των πραγμάτων να αναδείξουν μια αριστερή κυβέρνηση λόγω των συγκεκριμένων συγκεκριών έτσι και των αποτελεσμάτων. Τις επόμενες είναι άλλες εκλογές. Θα έχουμε άλλους συσχετισμούς. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και το επαναλαμβάνω. Ιστορική ευθύνη στιγμή, ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Μάλιστα. Τι θα επιλέξει. Κάποιοι έχουν αρχίσει να κατηγορούν το κόμμα σας, το ΣΥΡΙΖΑ, για αρθρώα προσέλευση πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ότι είδαν, βλέπουν φως και μπαίνουν, ας το πούμε, κάπως έτσι να το πω λαϊκά. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Η 6 Μαΐου έγινε κάτι μοναδικό στα πολιτικά χρονικά, στα εκλογικά χρονικά. Είχαμε μετατόπιση 3,5 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Νούμερο εντυπωσιακό. Νομίζω, πραγματικά. Δεν ξέρω ιστορικές στιγμές να έχουμε τέτοια μεγάλη μάζα μετακίνησης ψηφοφόρων. 3,5 εκατομμύρια λοιπόν ψηφοφόροι φύγαν από τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και ψήφισαν αντιμνημονιακές δυνάμεις. Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε ψηφοφόρος που αλλάζει επιλογή, γιατί αυτή την έννοια έχουν και εκλογές. Έτσι, δεν θα είχαμε εκλογές. Απλά εγώ δεν μιλάω για τους ψηφοφόρους που άλλαξαν, μιλάω για τα κάποια στελέχη. Το να αλλάξουν 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι επιλογή, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ομαδοποιηθεί αυτό. Δηλαδή, το πρώτο όμως που μπορεί να πει σίγουρα είναι ότι αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ήταν σε κάποιους χώρους. Κάτι είχαν... Με την πορεία τους κοροϊδέψαν, τους πρόδωσαν και αλλάξανε σε αντιμνημονιακή κατεύθυνση, το μόνο που μπορούμε να πούμε. Οι άλλες προθέσεις δεν μπορεί να υπολογιστούν, γιατί δηλαδή κάποιος αλλάζει, είναι αντικείμενο νομίζω έτσι. Ευρύτερες έρευνες. Και άμα εσείς σίγουρα θα τα παρακολουθείτε, όταν αποκαλύπτονται τα γκάλο, ξέρετε, την ημέρα των εκλογών που βγαίνουν, είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τη διείσδυση του κάθε κόμματος στο άλλο. Από πού πάνε. Έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε τις προθέσεις του καθενός γιατί ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μεγάλη πραγματικά. Σίγουρα. Απλά εγώ δεν λέω. Δεν στέκομαι στου ψηφοφόρου. Στέκομαι για κάποια πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του παλαιού ΠΑΣΟΚ, τα οποία βλέπουμε, συνδικαλιστές, οι οποίοι βλέπουμε να αποδέχονται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να μπαίνουν στο μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να μου. Και έχει τεθεί και έχει κατηγορηθεί κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αυτή την αθρώα προσέλευση. Αυτό θέλω να μου σχολιάσετε. Το ζητούμενο, όπως σας είπα, είναι η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Ο κόσμος βαρέθηκε, κοροϊδεύτηκε, προδόθηκε και εμπιστεύεται το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, όχι διαφθορά, κυρίως αυτό είναι το ζητούμενο. Και το ζητούμενο είναι να οι πολιτικοί που θα προκύψουν στην κυβέρνηση να είναι άτομα που θα δουλέψουν τίμια και ανιδιοτελώς. Αυτό είναι το ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας. Πραγματικά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα το τηρήσουμε, αυτό το ελάχιστο, σαν ελάχιστο. Τώρα, εάν άλλοι αποδέχονται το πρόγραμμα, εμείς είναι πάρα πολύ δεκτό. Και σας λέω, δεν μπορούμε εκ των προτέρων να υπολογίσουμε τις προθέσεις κάποιου, γιατί έρχεται στον χώρο. Μάλιστα. Εάν συμφωνεί, βεβαίως να έρθει στον χώρο μας.
αν είστε στις 18 του Ιούνιου οι βουλευτές της Κεφαλονιάς. Ποια είναι τα προβλήματα που έχετε επισημάνει για το νησί? Φαντάζομαι ότι είχατε και το χρόνο τώρα τι είναι αυτό που χρειάζεται, τι είναι αυτό που όταν πάτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πείτε στην πρώτη σας θέση ότι η Κεφαλονιά χρειάζεται αυτό, αυτό και αυτό για να αναπτυχθεί, ναι, για να προοδεύσει. Τα έχετε σκεφτεί? Είναι ότι όχι μόνο η Κεφαλονιά, αλλά η Ελλάδα δεν είναι άμερη της ευρωπαϊκής τύχης. Δηλαδή η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ελληνική. Βλέπετε τι γίνεται η Ισπανία, η Ιταλία. Το ένα είναι ότι στην Κεφαλονιά αντιμετωπίζουμε προβλήματα που απορρέουν από την γενικότερη πολιτική. Από πλευράς δηλαδή, το ένα είναι ότι έχουμε τα ζητήματα τα τοπικά μας που ενδεχομένως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τοπικά. Που αυτός ο ρόλος είναι των τοπικών κοινωνιών να τα αναδείξουν. Μέχρι τώρα λοιπόν το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων που είδα ότι έχουμε είναι αυτά που απορρέουν από τη γενικότερη πολιτική. Ανεργία, λέτε. Βεβαίως. Εξαθλίωση του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού, μείωση των μισθών. Τα έχετε επισημάνει όμως έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ. Είναι η υγεία, είναι η παιδεία, είναι η ανεργία. Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί που μαστίζεται. Από την άλλη, η νησιωτική Ελλάδα, όχι μόνο η Κεφαλονιά δηλαδή, και νησιωτική και παράλια Ελλάδα, η βασική κινητήρια δύναμη που είναι σε κρίση ειδικότερα είναι ο τουρισμός και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Γιατί αυτή είναι η κινητήρια δύναμη στα νησιά μας που επηρεάζει την υποδομή, επηρεάζει και τους άλλους οικονομικούς παράγοντες. Έχει πληγεί ο τουρισμός πάρα πολύ από την κρίση. Έχει πληγεί ο τουρισμός. Εκτός λοιπόν από αυτά τα κεντρικά ζητήματα που είπαμε πριν, το ζητούμενο είναι να βρούμε τρόπους που δεν θα έχουμε μονομερή ανάπτυξη του τουρισμού, εάν δεν έχουμε και των άλλων παραγόντων, δηλαδή πρωτογενή τομέα, ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι τοπικά, για να μπορούμε να ανακάμψουμε και να έχουμε τις ελπίδες μας, να συνεχίσουμε να έχουμε ελπίδες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχουν τα νησιά μας, για να μπορέσουν να προσελκύσουν κόσμο. Και αυτά είναι, όπως σας είπα, ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή τα τοπικά προϊόντα που έχει παραδοσιακά η Κεφαλονιά, λάδι, κρασί, τυριά, η σύνδεσή τους με τον τουρισμό, δηλαδή να προσφέρονται αυτά κτλ. Οι αρχαιότητες, σήμερα είναι η περισσότερη αρχαιολογική χώρη δεν μπορεί να είναι επισκέψιμη. Έχουμε σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία δεν μπορεί να εκμεταλλευτούμε, δηλαδή, και τους αρχαιολογικούς χώρους που είναι ή αφύλακτα ή δεν έχουν ακόμα προσληφθεί φύλακες, ας πούμε, για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει με ένα ξεναγόνα, του εξηγείται κτλ. Όμως και τώρα έχουμε προβλήματα βασικά, ακόμη και το κάστρο, ας πούμε, είναι κλειστό. Μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί, τι γίνεται? Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιο, θάλασσα και αρχαιότητες, γιατί όλες οι περιοχές της Ελλάδος προσφέρουν αυτά. Έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε, κατά τη γνώμη μου. Έχουμε το μύθο του Οδυσσέα. Έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε τα νησιά μας. Να. Έχουμε το μύθο της επανόδου του Οδυσσέα. Πώς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό? Δηλαδή, θα βγάλουμε... Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί, ας πούμε, αυτό? Το έχω καταθέσει αυτό. Το λέω σαν παράδειγμα. Ναι. Μπορεί, δηλαδή, είμαι ανοιχτή για οποιασδήποτε προτάσεις σχετικές. Έχουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ. Δικαιούμαστε μία έδρα ομιλικών σπουδών, που υπάρχει έδρα ομιλικών σπουδών στην Κίνα, σε όλη τη γη. Ναι. Είναι ένα θέμα που απαιτεί έρευνα και νομίζω στην Ελλάδα δεν υπάρχει και νομίζω ότι δικαιούμαστε εμείς, σαν νομός, να έχουμε μία τέτοια έδρα ομιλικών σπουδών, να έχουμε διακρατική και σχέσεις με την Ιταλία, με τις χώρες της Βόρειας της Αφρικής, να αναδείξουμε την επάνωδο του Οδυσσέα, δηλαδή από τα μέρη που πέρασε. Και θα μπορούσε μέσα από αυτά τα προγράμματα να έχουμε και το χειμώνα τουρισμό, φοιτητές, να γίνονται ανταλλαγές φοιτητών.
χρειάζεται η έρευνα και κυρίως σε αυτόν τον τομέα των ομιλικών σπουδών. Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Το δεύτερο, επειδή είμαι πολιτικός μηχανικός, ο νομός μας έχει να αναδείξει υψηλής στάθμης τεχνογνωσία στα θέματα των αντισεισμικών κατασκευών. Σε άλλες περιοχές γίνεται ένα σεισμός 3,5 ρίχτερ, ναι, και γίνεται θέμα. Εδώ να χτυπήσω ξύλο, είμαστε. Να χτυπήσω ξύλο. Το 1992 έγινε τη τάξη των 6,5 ρίχτερ και δεν είχαμε ούτε σοβά. Ναι. Δηλαδή, γιατί κάτι σημαίνει αυτό. Υπάρχει συνείδηση και στον κόσμο και στον τεχνικό κόσμο ότι πρέπει οπωσδήποτε οι κατασκευές να είναι. Πληρούν τις προϋποθέσεις. Ναι. Σε αυτό το τομέα υπάρχει ένα πλούσιο αρχείο του Τάκη Παυλάτου, ο οποίος ήταν. Είναι ο συντάκτης του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού του 1959 και ο οποίος εκπώνησε όλες τις μελέτες των δημοσίων κτηρίων, της νομαρχίας, του δημαρχείου, της αγοράς και σε όλη την Ελλάδα. Το στάδιο Καραϊσκάκη, ας πούμε, μια καταπληκτική θεμελίωση. Η κάθε μελέτη του αποτελεί ένα διδακτορικό, έναν μεταπτυχιακό τίτλο. Όλο αυτό λοιπόν το πλούσιο αρχείο μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί από τους πολιτικούς μέχρι σήμερα, τους τοπικούς, ένας χώρος να στεγαστεί και να αναδειχθεί. Mm-hmm. Όχι μόνο μουσιακά, ότι αυτές οι μελέτες και πολλές γίνανε και ανιδιοτελώς, αλλά κυρίως σαν ερευνητικά κέντρα. Σαν ερευνητικό να στηθούν, κέντρο. Να στηθεί κέντρο, ένα σεισμικό ερευνητικό κέντρο. Ναι, είναι πάρα πολύ πλούσιο αρχείο, το ξέρω, έχω προσωπική άποψη και θα μπορούσε να προσελκύσει επιστήμονες που το ζητάνε φορείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θέλει ο ίδιος να εγκατασταθεί στην Κεφαλονιά, αυτό είναι το όνειρό του. Να εγκατασταθεί, και αυτή ήταν η επιδίωξή του στη ζωή. Μάλιστα. Δηλαδή αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτά. Αυτά σας καταθέτω σαν ιδέες. Ναι, ναι, θα μπορούν να τραβήξουν. Νομίζω ότι πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν τα δικά μας θέματα σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μόνο ήλιο και θάλασσα. Αυτό έχει όλη η Ελλάδα. Σίγουρα. Πρέπει να αναδείξουμε τα τοπικά μας χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Και επειδή έχουμε. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Όχι, έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς, γιατί την Κυριακή να πάει κάποιος και να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς ως Αφροδίτη Θεοπευτάτου στον κόσμο. Ναι. Μεταξύ το διάστημα που μεσολάβησα από τις 6 Μαΐου μέχρι σήμερα, καταθέσαμε το εξειδικευμένο μας πρόγραμμα, συνέχεια από το πρόγραμμα που είχαμε πριν τις 6 Μαΐου, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα συσπηρωθεί γι' αυτό. Το ζητούμενο είναι η αλλαγή, η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού που δεν μας δίνει τίποτα πια. Μας έχει αποδείξει όλη αυτή την απαξίωση των εκπρόσωπών του και μέσα και να μην δέχεται ο κόσμος τον τρόμο και τον φόβο που προσπαθούν να σπείρουν από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ο τρόμος και ο φόβος ο δικός τους που προβάλλουν μέσα από αυτά τα μέσα, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος έχει αλάνθαστο κριτήριο, είναι όριμος, και πιστεύω ότι σε αυτή την κρίσιμη ιστορική στιγμή μόνο μία διακυβέρνηση από την αριστερά θα μπορέσει να μας βγάλει από την κρίση. Δεν αντέχει, πραγματικά έχει φτάσει ο κόσμος στα όρια των αντοχών. Γι' αυτό τους καλώ να εμπιστευτούν για δεύτερη φορά το ψηφοδελτίό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αφροδίτη Θεοπευτάτου για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε. Φυσικά τον Γιάννη Παπαδάτου που έκανε όλη αυτή την παραγωγή της μετάδοσης. Τον Χριστόφορο Κομπορόζο που βρισκόταν πίσω από τις κάμερες. Και φυσικά όλους εσάς που μας παρακολουθήσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη στις 12.30 ώρα με καλεσμένο τον επικεφαλή του ψηφοδελτίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Κουρούκλη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.